Η συζήτηση για το νέο επενδυτικό νόμο έχει ξεκινήσει και ο Περιφερειάρχης Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Γιώργο Παυλίδη έχει καταθέσει συγκεκριμένε προτάσει προκειμένου, όπω είπε, τα κουφάρια των βιομηχανικών περιοχών όλη τη περιφέρεια να αξιοποιηθούν κατάλληλα και να αποτελέσουν σημαντικό βήμα για την αναπτυξιακή ταυτότητα τη περιοχή. Να διορθωθεί η σύνθεση τη διοίκηση των ΒΠΕ. Να κατευθυνθεί στο σωστό δρόμο. Δεύτερον, όπου υπάρχουν επιχειρήσεις μέσα στις ΒΠΕ, οι οποίες κινδυνεύουν να κλείσουν, αν λάβουμε υπόψη ότι κάθε θέση με τον τελευταίο επενδυτικό νόμο κόστιζε ένα εκατομμύριο ευρώ, για να ξαναδημιουργήσουμε μία επιχείρηση των 100 θέσεων, χρειαζόμαστε 100 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς εδώ, το ίδιο το κράτος, για 500.000, ένα εκατομμύριο, για έλλειψη ρευστότητα, πηγαίνει να εξοντώσει τέτοιε επιχειρήσει. Ο Περιφερειάρχης Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην εκτενή αναφορά του, περιέγραψε την αναπτυξιακή ταυτότητα και τι μεγάλε δυνατότητε τη περιφέρεια, την αναπτυξιακή υστέρηση και αναδιαρθρωτική αδράνεια των προηγούμενων ετών. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με τα κουφάρια εκείνα, τα οποία έχουν και συγκεκριμένο προορισμό. Για παράδειγμα, Υπάρχουν, υπήρχαν μονάδες παραγωγής κρέατος με παράλληλες μονάδες εκτροφής κτλ. Αυτές οι μονάδες όλες απαξιώνονται συνεχώς. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, ένας άμεσος τρόπος να δοθούν σε κάποιους αλλά ελεύθερα από κάθε βάρους. Έτσι ώστε και βιομηχανία να δημιουργήσουμε αλλά και να μην χάνουμε από την άλλη πλευρά. Παράλληλα, ο κ. Παυλίδη αναφέρθηκε στο γεγονό ότι τα μέχρι πρώτην ω κλειστά ή προβληματικά εξωτερικά σύνορα τη χώρα και ταυτοχρόνω τη περιφέρεια σήμερα σχετίζονται με νέα μορφή οικονομικά προβλήματα που πλήττουν την περιφέρεια όπω ανταγωνιστικέ υστερήσει έναντι τη Βουλγαρία που οδηγούν σε σταθερή φυγή των ελληνικών επιχειρήσεων. Υπάρχουν ζητήματα επίση, πάλι που σχετίζονται με τι ΒΠΕ αλλά και γενικότερα με τη βιομηχανία, που έχουν να κάνουν με τα πρόστιμα. Υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι εντάχθηκαν στο, στον αναπτυξιακό νόμο ε, το 2007-2008 πριν την κρίση. Αυτοί ανέλαβαν την υποχρέωση να ε, προσθέσουν 50-30-100 θέσεις εργασίας. Μέσα στην κρίση όμως είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο. Ή να μειώσουν τον αριθμό των εργαζομένων για να επιβιώσουν και να κρατήσουν άλλες τόσες θέσεις εργασίας ή να τις κρατήσουν και να χρεοκοπήσουν εκ προημίου όλο αυτό σήμερα δεν αναγνωρίζεται και πρέπει αυτά τα πρόστιμα να μην να βρεθεί τρόπος να ε, μην επιβληθούν γιατί είναι άδικο.